Θα υπάρχει και στον αρχείο, οπότε Ωραία. μπορείτε να ξεκινήσετε. Ωραία. Και από την Πτολεμαϊδα, η τραγική εστία, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και από εμάς, από το Παιδιακό Σύλλογο Πτολεμαϊδας. Πολύ ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι στην διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συνέντευξη τύπου για μία δράση, μία εκπαιδευτική δράση, η οποία διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Ένα γεγονός, όπως και τα 200 χρόνια τα οποία γιορτάσαμε πέρσι από την απελευθέρωση, από την Επανάσταση του 1821, ένα γεγονός εξίσου εμβληματικό και εξίσου καθοριστικό γενικότερα για την Ελλάδα, πόσο μάλλον για την περιοχή μας. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης, μέσα στις διάφορες δράσεις του και τις επιμορφωτικές που απευθύνονται σε συναδέλφους και δράσεις που βίβλιο παρουσιάσεις, δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές, σε παιδιά, και στις δύο επετείους φρόντισε να οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προσπαθούν να αναδείξουν αυτά τα δύο γεγονότα και με κάποιο τρόπο προσπαθούν να τα επαναφέρουν στην συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Γίνονται λοιπόν διάφορες δράσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων ετοιμάζει έναν κατάλογο με βιβλία λογοτεχνικά τα οποία αφορούν είτε τον Πόντο, είτε τη Θράκη, είτε τη Μικρασία. Ένας κατάλογος ο οποίος θα δοθεί στα σχολεία και θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συντονίσουν δράση φιλαναγνωσίας βασισμένη σε αυτόν τον κατάλογο. Ετοιμάζει παρουσιάσεις που αφορούν τον ερχομό των προσφύγων εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, έτσι ώστε να δείξουμε στους μαθητές την τοπική εικόνα αυτού του γεγονότος. Και παράλληλα ετοιμάζει και τη δράση για την οποία είμαστε εδώ πέρα, σε συνεργασία υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία δράση εμπλέκονται και οι πολιτιστικοί σύλλογοι ποντίων, μικρασιατών και θρακιωτών του νομού μας. Θεωρούμε ότι αυτοί οι σύλλογοι ουσιαστικά κουβαλούν, είναι το θησαυροφυλάκιο, αν θέλετε, της πολιτιστικής μνήμης από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος τα παιδιά μας να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό της Μικρασίας, του Πόντου και της Θράκης και να γνωρίσουν τα γεγονότα τα οποία σφράγισαν τη μοίρα του ελληνισμού, του προσφυγικού ελληνισμού, ο καλύτερος τρόπος δεν είναι ούτε τα βιβλία, δεν είναι ούτε η σχολική τάξη. Είναι να έρθουν σε μια άμεση και βιωματική επαφή. Έτσι λοιπόν ήταν μια ιδέα την οποία αμέσως την αγκάλιασε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να κάνουμε μια πρόσκληση στους συλλόγους, οι οποίοι σύλλογοι δυστυχώς λόγω πανδημίας είχαν έτσι αναστείλει κάποιες δράσεις τους και εμείς είχαμε αναστείλει τις εκπαιδευτικές μας επισκέψεις. Επομένως, νομίζω ότι ήταν μια καλή αφορμή και τα σχολεία να βγουν προς τα έξω, αλλά και οι σύλλογοι να επαναδραστηριοποιηθούν στον τομέα των εκπαιδευτικών δράσεων. Και έτσι λοιπόν να τους προσκαλέσουμε να οργανώσουν εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα τον προσφυγικό ελληνισμό και τη μικρασιατική καταστροφή και ταυτόχρονα ο Σύνδεσμος Φιλολόγων να κάνει τη δική του πρόσκληση στα σχολεία ώστε οι μαθητές με τους καθηγητές τους να οργανώσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στους προσφυγικούς συλλόγους του νομού μας. Αυτό ήταν το σκεπτικό, αυτή ήταν η λογική της δράσης και έτσι πριν δώσω το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Δαδαμόγια, να πω ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί και οι σύλλογοι αμέσως δέχτηκαν, ήταν πρόθυμοι στο να συνεργαστούν, αλλά και η περιφέρεια φυσικά να στηρίξει αυτή τη συγκεκριμένη δράση. Κυρία Δαδαμόγια, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάποια πράγματα έτσι από τη σκοπιά της περιφέρειας για αυτή τη δράση με τους συλλόγους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βελιόπουλε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους είναι σήμερα στη σημερινή συνάντηση, προκειμένου να μιλήσουμε για τη δράση. Γνωρίζω την ιστορία του προσφυγικού ελληνισμού μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Αφορμή μας είναι η μικρασιατική καταστροφή, που δεν είναι απλώς ένα ιστορικό συμβάν. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια στρατιωτική ή διπλωματική ήττα, αφού είχε ως συνέπεια τον καθορισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου από τις προαιώνιες εστίες του. Είναι μια τραγική στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας που κλείνει φέτος τα 100 χρόνια. Ο ξεριζωμός των Ελλήνων δημιούργησε ένα προσφυγικό ρεύμα το οποίο διαχύθηκε σε όλη την έκταση του εθνικού κορμού και οι πρόσφυγες παρά τις πολλές δυσκολίες στέριωσαν και πρόκοψαν στις νέες τους πατρίδες, αλλά ποτέ δεν ξέχασαν την προέλευσή τους και δεν απεμπόλησαν την ιστορική τους μνήμη. Γι' αυτό και δεν πρέπει και εμείς να ξεχνάμε και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δράση. Γλώσσα, ήθη, έθιμα, καθημερινές συνήθειες, πρακτικές, μουσικές, τραγούδια, αναμνήσεις και ιστορίες, όλα αυτά συνθέτουν τις, θα έλεγα, πολιτισμικές αποσκευές των Ελλήνων, της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Αυτή ακριβώς την ιστορική στιγμή θέλει και τη μνήμη θέλει να διατηρήσει και να περάσει στη νέα γενιά. Αυτή η εξαιρετική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης με τη δράση γνωρίζω την ιστορία του προσφυγικού ελληνισμού μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους και με τον τρόπο αυτό ο Σύνδεσμος τιμά με τον καλύτερο τρόπο την επιστημονική και εκπαιδευτική του αποστολή. Η διάδοση της ιστορικής μνήμης της νέας γενιάς είναι αναγκαία, κανείς δεν θα διαφωνήσει, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η μνήμη. Γιατί χωρίς τη μνήμη δεν μπορούμε να μιλάμε για εθνική αυτεπίγνωση. Αποχρωματίζεται η κοινωνία και μετατρέπεται από ένα δημιουργικό συνεκτικό σύνολο σε ένα άθροισμα ατόμων που δεν είναι και πολύ εύκολο να παράξει και σύγχρονο πολιτισμό. Και δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για την εκμάθηση της ιστορίας ως ζώστας μνήμης από τον παραδοσιακό εμπειρικό τρόπο. Από την απευθείας αφήγηση, από την επαφή με κοιμήλια, με ιστορικά αντικείμενα και με ανθρώπους που έχουν μεράκι και αγάπη για τον πολιτισμό και την παράδοση. Τα σχολικά εγχειρίδια, κακά τα ψέματα, παρά τη χρησιμότητά τους, παραθέτουν τα γεγονότα με έναν πιο ψυχρό και πιο ακαδημαϊκό τρόπο. Η εμπειρική μάθηση από την άλλη πλευρά είναι μια διαδραστική διαδικασία στην οποία συμμετέχει ενεργά ο μαθητής και αφομοιώνει πολύ καλύτερα τη γνώση. Αυτό το ρόλο έρχονται να παίξουν τώρα σε αυτή τη δράση οι προσφυγικοί σύλλογοι, οι οποίοι προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό έργο ως φορείς ιστορικής μνήμης του ελληνικού πολιτισμού που άνθησε και μεγαλούργησε στη Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη και στον Πόντο. Πραγματικά αυτή η δράση πρόκειται για μια ένωση δυνάμεων που μπορεί να δημιουργήσει μια πάρα πολύ ισχυρή επίδραση στους νέους. Σαφέστατα, η Περιφερειακή Αρχή αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και στηρίζει αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία και αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να ληφθούν. Είμαστε σίγουροι για την επιτυχία της δράσης, καταρχήν λόγω των συντελεστών της. Και ελπίζουμε και στην καθιέρωσή της ως βιωματική δράση, η προσέγγιση αυτή και με άλλες κατά περίπτωση θεματολογίες. Πολλά συγχαρητήρια στο Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης και ιδιαίτερα στον πρόεδρο τον Γιώργο τον Βελιόπουλο για την πρωτοβουλία του και ευχαριστούμε πολύ και για την πρόταση για συνεργασία και θερμά συγχαρητήρια και στους συλλόγους που συμμετέχουν στη δράση και θα αφιερώσουν δυνάμεις και χρόνο για να φέρουν σε επαφή τα παιδιά με το πλούσιο αρχείο τους και τα ιστορικά κοιμήλια τους αλλά κυρίως με την αγάπη τους για τον πολιτισμό αυτό. Είναι σίγουρα μία δράση της οποίας τα ωφέλη θα έλεγα θα φανούν στην κοινωνία μας όχι τόσο στο άμεσο μέλλον αλλά κυρίως πολλά χρόνια αργότερα γιατί διαμορφώνουμε με αυτή τη δράση τους συνεχιστές της παράδοσής μας. Ευχαριστούμε πολύ το Μικρασιατικό Σύλλογο Κοζάνης, το Χορευτικό Όμιλο Ποντίων Τροντάμωμα Κοζάνης, το Σύλλογο Μικρασιατών Πτολεμαΐδας στη Μικρά Ασία, το Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας στη Θρακική Εστία Εορδέας και το Ποντιακό Σύλλογο Σωτηλίου και Περιχώρων. Και φυσικά ευχαριστούμε και εκ των προτέρων όλα τα σχολεία τα οποία θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό και θα δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τους πυρήνες του πολιτισμού και της παράδοσης της περιοχής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δαδαμόγια. Να προσθέσουμε στους συλλόγους. Κυρία Μαρτινάκη, λίγο το μικρόφωνο σας, γιατί μάλλον κάνει ηχό. Θέλετε να το κλείσω. Ναι, γιατί νομίζω ότι κάνει ηχό. Όπως έλεγα, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δαδαμόγια.
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης, εκπροσωπώντας κατά κάποιο τρόπο την εκπαιδευτική, τη μαθητική κοινότητα, αυτός είναι ο ρόλος του. Να προσπαθήσει να φέρει σε επαφή τη μαθητική κοινότητα με την παράδοση, με τους φορείς του τόπου του. Και στο συγκεκριμένο θέμα σκεφτήκαμε ότι οι καλύτεροι που μπορούν να ενημερώσουν τα παιδιά για όλο αυτό το πολιτισμικό πλούτο που μετέφεραν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος για μια πρώτη γνωριμία με τους πολιτιστικούς συλλόγους για όσα τέλος παιδιά δεν έχουν γνωρίσει. Να προσθέσουμε επίσης στους συλλόγους και την Ευξηνολέσκη Κοζάνης, η οποία επίσης συμμετέχει στη δράση, απλώς δεν μπορούσε κάποιος εκπρόσωπος να είναι σήμερα μαζί. Αλλά συμμετέχει στη δράση. Ανάγκη μου, βεβαίως, ναι, εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, και επίσης να πούμε ότι η μικρασιατική καταστροφή, τη λέμε καταστροφή, αλλά έτσι είναι μια, τελικά αποδείχθηκε ευκαιρία, είναι δηλαδή από εκείνες τις στιγμές στην ιστορία που ενώ ξεκίνησαν με το χειρότερο τρόπο, τελικά οι Έλληνες την έκαναν ευκαιρία, αξιοποίησαν όλο αυτό το δυναμικό το οποίο ήρθε και πολιτιστικό και ανθρώπινο δυναμικό από τη Μικρά Ασία και κατάφεραν μετά στη συνέχεια να κάνουν το βήμα προς τα μπρος. Ας περάσουμε όμως στους συλλόγους, γιατί οι σύλλογοι είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά θα κληθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη δράση. Εμείς είμαστε απλώς οι μεσάζοντες, ας το πω, που θα φέρουμε σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με τους συλλόγους, για να μας πούνε λίγο να μας παρουσιάσουν έτσι ένα σύντομα το προφίλ του συλλόγου τους και να μας πούνε και τι μπορεί να δει ένας εκπαιδευτικός και οι μαθητές του επισκεπτόμενοι το σύλλογό τους. Και ας ξεκινήσουμε με τη σειρά με την οποία είναι και στον κατάλογο. Να πούμε ότι ο κατάλογος είναι ανιρτημένος στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα, να δει μια μικρή περιγραφή κάθε συλλόγου, να δει και τα στοιχεία επικοινωνίας και να μπορέσει συνέχεια να κανονίσει την επίσκεψή του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Μικρασιατικό Σύλλογο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και την πρόεδρό του, την κυρία Φωτεινή Καμίτα. Κυρία Καμίτα, ο λόγος σε εσάς. Και πάλι καλησπέρα σε όλους όσους δεν ήταν προηγούμενα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Δεδαμόγια για τα καλά της λόγια που είπε για τους συλλόγους. Θέλω να πω επίσης να ευχαριστήσω βέβαια Γιώργο και σένα. Όπως είπες, έχουμε ξανασυνεργαστεί και νομίζω το είχαμε λίγο συζητήσει αυτό το θέμα και ήμασταν έτσι και εγώ πολύ χαρούμενοι που το σκέφτηκες και τώρα ακόμα πιο χαρούμενοι που βλέπω ότι θα υλοποιηθεί κιόλας. Εγώ θέλω να πω για να συντομεύουμε λιγάκι, να μην μακρηγορούμε, ότι έχω καλυφθεί απόλυτα από όσα έχει πει η κυρία Δαδαμόγια σχετικά και με τη μικρασιατική καταστροφή και με τους μικρασιάτες προγόνους μας. Και ό,τι έχει φέρει αυτή η καταστροφή, πολύ σωστά, η καταστροφή σήμανε τον ξεριζωμό κάθε ελληνικής παρουσίας από τις προγονικές εστίες, του Πόντου, της Καπαδοκίας, της Ιωνίας, της Ανατολικής Θράκης, όμως ήταν η αφετηρία για μια νέα Ελλάδα. Γιατί οι πρόγονοί μας έβαλαν το λιπό τους λιθαράκι στην εξέλιξη της μιας νέας ισχυρής Ελλάδος. Όσον αφορά το σύλλογό μας, θα έλεγα δυστυχώς είναι πολύ μικρή η διάρκεια του, μόλις είμαστε στα 10 χρόνια λειτουργίας. Πλην όμως βρήκαμε έτσι ένα πολύ καλούς δασκάλους στο Σύλλογο Μικρασιατών Τολεμαΐδας, εδώ τα κουβούκλια, παρασιώτες, ήταν πιο προηγούμενοι σύλλογοι, πήραμε τα φώτα τους. Θελήσαμε μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για να δώσουμε το δικό μας παρόν στην πόλη της Κοζάνης, αφού δεν υπήρχε ένας σύλλογος μικρασιατικός. Και φτάσαμε πια στα 100 χρόνια, στη φετινή χρονιά ορόσημο, που από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες δράσεις. Για όλη τη χρονιά έχουμε προγραμματίσει σε συνδιοργάνωση μέχρι στιγμής με το Δήμο Κοζάνης, αλλά σιγά σιγά προστίθεται και άλλοι φορείς, όπως χθες το βράδυ είχαμε μια εκδήλωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πριν από λίγες μέρες με το ΚΕΜΙΠΟ των Αθηνών. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, όπως είπα, οι οποίες θα διατηρηθούν όλη τη χρονιά. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι που θα διαρκέσει τώρα ή ξέρω εγώ το Σεπτέμβριο που είναι το μνημόσυνο και αυτά. Αλλά καθ' όλη τη χρονιά θα κάνουμε κάποιες δράσεις και φυσικά οι πιο σημαντικές είναι αυτές
επιτρέψτε μου να πω, οι πιο σημαντικές, όλες θα είναι σημαντικές, αλλά οι πιο σημαντικές αυτές που απευθύνονται στα παιδιά και στην νεολαία. Όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Δαδαμόγια, και χάρηκα πολύ που επεσήμανε ότι θα ήταν ευχής έργο να γίνει βιωματική δράση, να μην αυτό με τα παιδιά, με τα σχολεία, όχι μόνο για φέτος, αλλά και για τις επόμενες χρονιές. Εμείς ήδη είχαμε σε μια προηγούμενη εκδήλωση την μαθητιώσα νεολαία. Είχαμε καλέσει τα λύκεια της πόλης, το Τμήμα των Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε μια εκδήλωση που είχαμε στην Έξι Νολέσχη, και παρακολούθησαν μια ομιλία σχετική με την μικραστική καταστροφή, αλλά και είδανε μια έκθεση φωτογραφίας που έτσι απεικόνιζε μέσα από το φωτογραφικό φακό στιγμές ιδιαίτερες της Μύρνης και της μικραστικής καταστροφής. Χθες στην εκδήλωση που είχαμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, απευθυνόμασταν στους φοιτητές και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που ο ομιλητής μας έτσι ήταν καταιγιστικός, θα έλεγα, και ήταν παιδιά μέσα στην αίθουσα. Που σημαίνει ότι όχι απλώς επικροτούμε αυτό που ξεκινάει ο σύνδεσμος φιλολόγων, αλλά είμαστε αρρωγοί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε δύο κουβέντες μόνο, για να μην κλέβω το χρόνο σας, αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε σαν σύλλογος, εννοείται ότι ό,τι σκεφτείς Γιώργο, είμαστε στη διάθεσή σας, που μπορεί εμείς να μην το έχουμε σκεφτεί, αλλά σαν σύλλογος μπορούμε να καλέσουμε παιδιά στο σύλλογο να δούνε, ας πούμε, τις φορεσιές μας. Εκεί να τους δείξουμε την φορεσιά από αυτές που έχουμε, τα είδη που έχουμε. Ας πούμε, της Ερυθρέας ή της Προποντίδας ή του διαφόρων περιοχών, αυτά που, τις φορεσίες που έχει ο σύλλογός μας. Την αστική φορεσιά της Μύρνης. Καθώς επίσης τα διάφορα όργανα που χρησιμοποιούμε στους χορούς μας. Τα ζήλια, τα κουτάλια, όλα αυτά. Ακόμα να τους κάνουμε και επίδειξη κάποιων χορών. Ή να ακούσουν κάποια τραγούδια μικρασιάτικα. Επίσης έχουμε, δυστυχώς, αυτό το κομμάτι, εκεί πάει το δυστυχώς που χρησιμοποίησα στην αρχή, λόγω της μικρής λειτουργίας του συλλόγου, δεν έχουμε πολλά πράγματα σε επίπεδο κοιμηλίων, όπως η αγαπητή Χρύσα, που είναι πάρα πολύ ωραίο να τα επισκεφθούμε και να τα δούμε, τα κοιμήλια που έχουν και αυτά. Έχουμε όμως κάποια έγγραφα που μας έχουν φέρει κάποιοι φίλοι και μπορούμε αυτά να τα δείξουμε στα παιδιά, όπως κάτι βαπτιστικά, κάτι έγγραφα τέτοιου είδους, δηλαδή, κοινωνικού έτσι περιεχομένου, βιβλία που αναφέρονται στη Μικρά Ασία, σε αυτό το επίπεδο. Εννοείται ότι έχουμε χορευτικά για παιδιά και πιο μεγάλα. Είναι γεγονός ότι η πανδημία μας χτύπησε λίγο πίσω, αλλά αυτό μας δυνάμωσε κιόλας και τώρα μπαίνουμε έτσι ορμητικά σε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, ευχαρίστω. Φωτεινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλά επεσήμανες ότι ξεκινάει αυτή η δράση, αλλά δεν σημαίνει ότι περιορίζεται μόνο τη φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά απλώς είναι η αφετηρία. Η πρόσκληση θα ανανεώνεται ανατακτά διαστήματα, ώστε... Όπως είπατε προηγουμένως, μόνο αυτό ήταν... Πραγματικά έπρεπε να είστε, να δείτε την αντίδραση των παιδιών της μαθητιώσης νεολαίας όταν επισκέφθηκε το χώρο που είχαμε τις φωτογραφίες και τις ερωτήσεις που κάνανε στον κύριο Χριστοδούλου, στον πρόεδρο του Κεμικό που μιλούσε. Δηλαδή, εγώ συγκινήθηκα, χάρηκα, τι να σας πω. Και νομίζω ότι δηλαδή, τα παιδιά, όταν βρεις τον τρόπο να τα πλησιάσεις, ανταποκρίνονται κιόλας. Ακριβώς. Κυρία Μαρτυράκη, λίγο το μικρόφωνο, αν θέλετε, κλείστε το. Γιατί πάλι κάνει. Κύριε Δελιόπουλε, το έχω κλειστό. Α, το έχετε κλειστό. Δεν ξέρω γιατί σας βγάζει από τη μικροφωνία. Ναι, τώρα το άνοιξα. Α, ωραία. Το έχω κλειστό. Το δικό μου, αν δεν θέλετε κάτι να κλείσω το δικό μου. Ναι, Φωτεινή, κλείστο το δικό σου, ναι, κάποιο μικρόφωνο. Ακριβώς αυτό είναι και το νόημα και το πνεύμα αυτής της δράσης. Τα παιδιά να έρθουν σε μια επαφή, όχι ακαδημαϊκή, όχι μέσω των βιβλίων, όπως είπε η Φωτεινή, πιο συναισθηματική, πιο άμεση, πιο βιωματική, με όλα αυτά τα γεγονότα και με όλο αυτόν τον πολιτισμό του προσφυγικού ελληνισμού. Κυρία Μαρτυράκη, τώρα μπορείτε να το ανοίξετε το μικρόφωνο. Ο λόγος σε εσάς. Από το Σύλλογο Μικρασιατών Τολεμαΐδας, Μικρά Ασία. Να μας πείτε κάποια πράγματα για το Σύλλογο και για τις δράσεις που μπορεί κάποιο σχολείο να δει, τα πράγματα που μπορεί να δει και τις δράσεις που μπορεί να κάνει στο Σύλλογό σας. Βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Δαδαμόγια και κύριε Δελιόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την πρωτοβουλία και
ώστε να βγει προς τα έξω το έργο το οποίο προσφέρουν και κάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Συγκεκριμένα για φέτος, για τα 100 χρόνια, οι προσφυγικοί σύλλογοι. Δύο λόγια για το Σύλλογο Μικρασία των Πτολεμαΐδας. Ιδρύθηκε το 1981, δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Η πανδημία λίγο μας χάλασε τη ροή των πραγμάτων, των γεγονότων και των εκδηλώσεων, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τώρα που ηρέμησαν κάπως τα πράγματα, θα ξεκινήσει και πάλι ο Σύλλογος, όπως και όλοι οι Σύλλογοι φυσικά, να λειτουργούν, να αρχίσουν πάλι να λειτουργούν φυσιολογικά. Όσον αφορά το πρόγραμμα που μας προτείνατε, είχαμε στείλει από την αρχή του έτους στα σχολεία ένα έγγραφο με το οποίο τους πληροφορούσαμε ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να επισκεφθούν το Σύλλογο, να δουν ένα μικρό εκθετήριο που έχουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μουσείο, γιατί δεν ευωδόθηκε αυτό το έργο, να το πω έτσι, αυτή η επιθυμία του Συλλόγου να γίνει μουσείο. Ένα απλό εκθετήριο που έχουμε, ωστόσο μπορούν να δουν πολλά πράγματα και πολλά αντικείμενα που τα έφεραν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς στην Πτολεμαΐδα. Μιας και η Πτολεμαΐδα θεωρείται ένας μικρόκοσμος της Μικράς Ασίας, γιατί κατοικείται από Μικρασιάτες σχεδόν από όλη την Μικρασιατική Χερσόνησο. Μπορούν να δουν τις φορεσιές, όπως είπε και η κυρία Καμίτα, με τις οποίες παρουσιάζεται στις διάφορες εκδηλώσεις ο Σύλλογος, τα χορευτικά του Συλλόγου. Έχουμε ετοιμάσει, ας το πω, δύο μίνι ντοκιμαντέρ, ένα για την ιστορία του Συλλόγου και ένα για την Μικρασιατική καταστροφή, γιατί δυστυχώς η Μικρασιατική καταστροφή και γενικά η γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής ψάχνει ακόμη να βρει μία θέση στις σελίδες της ιστορίας. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν αυτό το κομμάτι της ιστορίας, της νεότερης ιστορίας, και είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Μένει στους συλλόγους, λοιπόν, να μάθουν στα παιδιά, έστω και εν συντομία, να μάθουν στα παιδιά αυτό το κομμάτι της ιστορίας της νεότερης, το οποίο αφορά την ίδια τους την οικογένεια, τους παππούδες τους, τους προπαππούδες τους. Περιμένουμε τα σχολεία, ήδη μας έχουν επισκεφθεί δύο δημοτικά και δύο λύκεια. Όλη η χρονιά, όπως είπατε και εσείς, είναι ανοιχτή για τις επισκέψεις των σχολείων. Δεν τίθεται θέμα. Μπορεί να γράψαμε στα σχολεία Μάρτιο και Απρίλιο. Το γράψαμε με το σκεπτικό ότι μετά αρχίζει η εξεταστική περίοδος, για να μην δεσμευθούν οι καθηγητές και γενικά τα παιδιά. Μπορούν και πάλι από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν οι επισκέψεις στο Σύλλογο, που από το Σεπτέμβριο και μετά θα πυκνώσουν και οι δράσεις, οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Βέβαια, ο Σύλλογος είναι πάντα ανοιχτός, όπως είπατε και εσείς, είναι και η κυρία Καμίτα, είναι ανοιχτός πάντα, όλο το χρόνο και για τον επόμενο χρόνο και για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν κάτι θέλετε, στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρτινάκη. Και εννοείται αυτό θέλουμε. Θέλουμε ανοιχτούς συλλόγους στα σχολεία, όπως θέλουμε και ανοιχτά σχολεία στην κοινωνία. Αυτό είναι ο στόχος, η σύνδεση των δύο, της τοπικής κοινωνίας και των σχολείων. Ας προχωρήσουμε στον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας και τον κύριο Αντώνη Μαυρίδη, να μας πει κάποια πράγματα για το Σύλλογο και για τις δράσεις του, τις εκπαιδευτικές. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Νομίζω ότι την πρωτοβουλία αυτή και την εκπαιδευτική αυτή δράση, από την πρώτη στιγμή στο άκουσμά της, στον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας, τη δεχτήκαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση, θα έλεγα. Έτσι, συνεπώς, και επικροτούμε και συμμετέχουμε και φυσικά στηρίζουμε όλη αυτή τη δράση. Ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας, βεβαίως, θέλω να πω ότι αυτή τη βιωματική σχέση, που είναι και το κλειδί και όχι μόνο τα βιβλία και τις σχέσεις της τάξης και του σχολείου,
επιχειρεί να την αποδώσει στην κοινωνία με ένα πλήθος συνεργειών και συνεργασιών που γίνονται, που κατά κύριο λόγο δίνουν βάση στα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επισκέψεις στον Ποντιακό Σύλλογο και διαδραστικές πρωτοβουλίες και λειτουργίες και στα σχολεία. Για παράδειγμα, αναδείξαμε ένα δρόμενο πριν από μερικούς μήνες, επίσης σε σχολεία της Πελεμαϊδάς, κατόπιν προσκλήσεων των ίδιων των σχολείων. Αλλά επίσης θεωρούμε πολύ σημαντική και τη σχέση μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο αυτό ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο το επόμενο χρονικό διάστημα αναδεικνύει ακριβώς αυτή την ταυτότητα και τη σελίδα που θέλουμε να έχουμε στην καθημερινότητά μας ως Ποντιακός Σύλλογος με την ευρύτερη κοινωνία. Θεωρούμε ως πυλώνα λοιπόν την νέα γενιά σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική κοινότητα και χαιρετίζουμε πραγματικά και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης Γιώργο και την πρωτοβουλία που πήρατε φυσικά και υπό την αιγίδα της περιφέρειας και υπόθηκαν ως ακριβώς και η περιφέρεια μέσω της αντιπεριφερειάρχη θέλει να κάνει. Και θεωρούμε πραγματικά ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό η εκπαιδευτική αυτή δράση μας δίνει την δυνατότητα, γιατί φέτος είναι ακριβώς αυτά τα 100 χρόνια για τα οποία 100 χρόνια νομίζω ότι και ως Ποντιακός Σύλλογος εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε και να αναδείξουμε αυτήν ακριβώς τη συμπλήρωση των 100 ετών και το τι μας έχει διδάξει, τι μας έχει φέρει στο προσκήνιο και τι μέλη να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο αυτό. Έτσι θα έλεγα ότι φιλοξενώντας μόλις πριν από λίγες εβδομάδες στην Πτωλεμαϊδα, ο Ποντιακός Σύλλογος, την συνεδρίαση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που αριθμεί 470 ποντιακά σωματεία και συλλόγους σε ολόκληρη τη χώρα, είχαμε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα και η κατεύθυνση και η λειτουργία όλων μας είναι να στηρίξουμε αυτά τα 100 χρόνια και όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις που θα γίνουν. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω ότι ακριβώς γιατί είναι κάτι που δεν πρέπει να μείνει μόνο φέτος και πρέπει να το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια με άλλου τύπου βιωματικές λειτουργίες και προσεγγίσεις με τη νέα γενιά, είτε στην πρωτοβάθμια, είτε στη δευτεροβάθμια, είτε ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το Πανεπιστήμιο. Θα έλεγα ότι ένας προβληματισμός όλων μας μπορούσε να είναι και είναι πώς θα το οργανώνουμε ακόμη καλύτερα. Πώς θα οργανώσουμε ακόμη καλύτερα μια τέτοια επίσκεψη σχολείου, πανεπιστημίου, οποιονδήποτε, μέσα στους χώρους μας, μέσα στους συλλόγους. Έχουμε το υλικό. Ο Ποντιακός Σύλλογος των Ελμαϊδας διαθέτει ένα κτίριο, το οποίο είναι πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα και το οποίο έχει τη δυνατότητα, είτε στο ισόγειό του, με έναν εκθεσιακό χώρο που μπορεί να έχει και να πραγματοποιεί συνεχείς εκθέσεις, είτε στο αμφιθέατρό του, είτε στο εντευκτήριό του στον επάνω όροφο, είτε στην αίθουσα χορού, μια πολύ σύγχρονη αίθουσα χορού, είτε στο βεστιάριό του, και το θεατρικό βεστιάριο, αλλά και το βεστιάριο με τις παραδοσιακές φορεσιές και στολές, και όλα τα ενδυματολογικά που έχουν να κάνουν με τον πόντο, αλλά βεβαίως και όλα τα σύμβολα, όλες τις εικόνες, όλα τα κοιμήλια, ό,τι ακριβώς είναι πολιτιστικός πλούτος για τον Ποντιακό Σύλλογο και για τον ευρύτερο χώρο μας, θα έλεγα. Διαθέτουμε επίσης και μία βιβλιοθήκη η οποία σήμερα αριθμεί πάνω από 2.500 τίτλους βιβλίων. Έχουμε όλο το αρχείο του Πόντου. Έχουμε ήδη πάρει και ένα μοναδικό αρχείο, το αρχείο του Ανανία Νικολαίδη, ενός από τους σημαντικότερους λογίους της περιοχής και όχι μόνο. Και έχουμε στο πλαίσιο αυτό δει ότι τα επόμενα χρόνια και σε επίπεδο λειτουργιών θα πρέπει πραγματικά να περάσουμε σε μια νέα εποχή, ακόμη πιο σύγχρονη εποχή, έτσι ώστε η ξενάγηση να συνοδεύεται και με πολλά ακόμη μαζί με την ξενάγηση. Γιατί η ξενάγηση, εμείς λειτουργούμε πολλά τμήματα που σε όλα αυτά τα τμήματα μπορεί να ενημερώσουμε τους μαθητές για όλα τα στοιχεία του πολιτισμού, του πόντου, της γενοκτονίας, της ιστορίας μας, της τοπικής ιστορίας, της περιοχής μας. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν στελεχώσει όλη αυτή την προσπάθεια, φιβλιοθηκονόμοι, συγγραφείς, άνθρωποι του χώρου των γραμμάτων και των τεχνών, μέσα στον Ποντιακό Σύλλογο Πτωλεμαϊδας, σκηνοθέτες και άλλοι, πραγματικά που αυτό όλο
επικυρούμε σε μια ξενάγηση και μια επίσκεψη ενός σχολείου να έχουμε τη δυνατότητα με πλήθος ανθρώπων να το κάνουμε πράξη. Πρέπει να πω ότι ήδη και πριν από την εκπαιδευτική αυτή δράση είχαμε ήδη επισκέψει σχολείων της περιοχής μας και δημοτικών σχολείων και γυμνασίων. Είχαμε και συναντήσει με το Πανεπιστήμιο. Η δική μας εμπειρία, σύντομη εμπειρία και ως νέα διοίκηση, αν θέλετε, είναι ακριβώς αυτή, ότι πρέπει να οργανώσουμε ακόμη καλύτερα τις ξεναγήσεις μας και τις επισκέψεις αυτές, έτσι ώστε να μην είναι μια επίσκεψη η οποία ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι θα ενημερώνουν, θα είναι ένα πλήθος ανθρώπων και λειτουργιών που μέσα στους χώρους, ειδικά σε κάποιους συλλόγους που διαθέτουν τέτοιους χώρους, όπως και ο Ποντιακός Συλλόγος Πολεμαίδας, είναι και άλλοι τέτοιοι σύλλογοι που έχουν πραγματικά πολύ αξιόλογα κτίρια και χώρους, όλα αυτά να αξιοποιηθούν προς όφελος αυτής της βιωματικής σχέσης. Γιατί νομίζω ότι ένα σχολείο που φεύγει, που έρχεται, επισκέπτεται το σύλλογο και φεύγει με τις καλύτερες των εντυπώσεων και έχει δει πολλά πράγματα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα από πολλούς ανθρώπους με πολλές λειτουργίες σε πολλά επίπεδα, σε ένα κτίριο που πραγματικά μας αξίζει να έχουμε όλοι, νομίζω ότι θα θελήσει να ξαναέρθει και θα θελήσει να συνεχίσει τη δράση του και με άλλο τρόπο, με άλλη μορφή. Αυτή την εμπειρία την έχουμε ήδη από σχολεία, τα οποία μάλιστα εμείς κάνουμε και την ανάδειξη και των εθήμων, των ποντιακών εθήμων, των λειτουργιών μας, είτε ξεκινώντας ετήσια σε όλη την περίοδο από την πρωτοχρονιά με τα συγκεκριμένα έθιμα, τις αποκριές, το Πάσχα, το καλοκαίρι, όλη την περίοδο αυτή και φυσικά και την περίοδο του Μαΐου, που είναι και για τους γνωρίζετε ότι έχουμε και στις 19 του μήνα την γενοκτονία και τις εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία. Θέλω να πω λοιπόν ότι με κάθε τρόπο, σε οποιοδήποτε επίπεδο είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Νομίζω αυτό είναι το στίχημα της νέας περιόδου, η συνεργασία όλων, η συνεργασία όλων σε όλα τα επίπεδα, οι συνέργειες από οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο που έχουν ένα κοινό στόχο. Τον στόχο του να αναδείξουμε τον πολιτισμό, του στόχου του να φέρουμε τη νέα γενιά στους συλλόγους, αλλά και παράλληλα να πάρουμε από τη νέα γενιά αυτά που πρέπει να έχουν οι σύλλογοι για να αντλήσουν νέες δυνάμεις για να προχωρήσουν. Νομίζω είναι το στίχημά μας και πραγματικά ευχαριστώ και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης και φυσικά και την Περιφέρεια, την Αντιπεριφερειάρχη, και είμαι ικανοποιημένος που είμαι με όλους αυτούς τους πολύ αξιόλογους εκπροσώπους των συλλόγων που είμαστε και συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση. Για οτιδήποτε θελήσετε να ρωτήσετε, να ενημερωθείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ο Ποντιακός Σύλλογος, κλείνοντας, να πω πολύ λίγα λόγια, προέρχεται από τη συνένωση δύο ιστορικών συλλόγων ποντιακών της περιοχής, της Ευξήνου Λέσχης Πτολεμαίδας που ιδρύθηκε το 1971 και της Ένωσης Ποντίων Εορδαίας που ιδρύθηκε το 1977. Υπήρξε η συνένωση του το 2002 και από το 2016 ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαίδας βρίσκεται στο κτίριο του, στο κτίριο του εδώ κεντρικά, σχετικά στο κέντρο της Πτολεμαίδας, όπου πραγματικά προσπαθούμε και τους χώρους να αναδείξουμε, αλλά και καινούργιες δράσεις, καινούργιες λειτουργίες να φέρουμε στο προσκήνιο, που θα έχουν να κάνουν και με τις νέες ανάγκες της εποχής που διανύουμε. Σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσετε να ρωτήσετε ή να διευκρινίσω κάτι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρίδη, και χαίρομαι που όλοι τονίζετε τις δράσεις του συλλόγου σας, γιατί η συγκεκριμένη δράση δεν είναι μόνο γνωρίζω τον προσφυγικό ελληνισμό, αλλά γνωρίζω και τους πολιτιστικούς συλλόγους του τόπου μου και πιθανότατα κάποια επίσκεψη σταθεί αφορμή για κάποιο παιδί να ενταχθεί και στα τμήματα των συλλόγων. Και συνεχίζουμε με τη θρακική εστία, η οποία είναι η μόνη, δεν υπάρχει δηλαδή σε δύο πόλεις, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαίδα. Υπάρχει μία θρακική εστία, ένας θρακικός σύλλογος, αρκετά δραστήριος, και στον πρόεδρο, τον κύριο Πασχαλίδη Λιβέρη. Κύριε Πασχαλίδη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να ευχαριστήσω και να δώσω τα συγχαρητήριά μου τόσο στο Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης, όσο και στη Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Δαδαμόγια, που υπό την αιγίδα πλέον της περιφέρειας θα γίνει όλη αυτή η δράση που πολύ σωστά έχετε προγραμματίσει για αυτή τη χρονιά, για αυτό το έτος μνήμης, οδυνηρής μνήμης για τους Έλληνες που έχασαν τις εστίες, τις πανάρχες εστίες τους από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Η τραγική εστία αμέσως ενέδωσε στο αίτημα και
των φιλολόγων. Κύριε Δελιόπουλε, απευθύνομαι σε εσάς και είδε με πολύ θετικό τρόπο αυτή τη δράση, η οποία βέβαια προϋπήρχε και πριν σαν δράση, είχαμε επισκέψεις από σχολεία, θα συνεχιστεί ίσως εντονότερα τη φετινή χρονιά, αλλά θέλουμε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια για να μπορούν οι νέοι μας, τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο από νωρίς, να έρχονται σε επαφή με τους πολιτιστικούς συλλόγους και να μπορούμε να τους λέμε ορισμένα πράγματα για τους παππούδες, τους προπάπους και τις οικογένειές τους στην ουσία. Η Θρακική Εστία ιδρύθηκε το 1989 από πρόσφυγες πρώτης γενιάς και ορισμένους δεύτερης γενιάς. Η καταγωγή μας την έρχομαι από την Κωνσταντινούπολη και από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, παραθαλάσσια χωριά του Βοσπόρου, και ήμασταν και ήταν οι προγονείς μας γνώστες τόσο της αστικής όσο και της αγροτικής ζωής. Στην Τολεμαΐδα ήρθαν μετά από τα θλιβερά γεγονότα της εθνικής καταστροφής του 1922. Χρησιμοποιώ τον όρο «Εθνική καταστροφή του 1922», γιατί ο όρος «Μικρασιατική καταστροφή», ενώ το κάνω και εγώ, το κάνουμε όλοι μας, εννοούμε όλο αυτό που συνέβη στους Έλληνες της Ανατολής, αλλά νομίζω όταν θέλουμε να κυριολεκτούμε, θα πρέπει να μιλάμε για εθνική καταστροφή όταν μιλάμε για όλους τους πρόσφυγες, και για μικρασιατική καταστροφή όταν μιλάμε για τα παράλια της Μικράς Ασίας. Βέβαια, σας είπα ότι αυτό το κάνω και εγώ και όλοι μας όταν ακούμε μικρασιατική καταστροφή, εννοούμε στην ουσία την εθνική καταστροφή του 1922. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε, είπα, το 1989. Έχουμε πλούσια δράση, αναβιώνουμε πάρα πολλά έθιμα και έχουμε πολλές δράσεις όλο τον χρόνο. Τα κυριότερα έθιμα που αναγνωρίζουν τελικά και τους στρακιώτες, δηλαδή όταν ακούς κλείδωνας, το έθιμο του κλείδωνα, είναι τετραήμερες εκδηλώσεις που γίνονται τον Ιούνιο και οριοθετούν στην ουσία, ξέρεις ότι το κάνουν οι Θρακιώτες. Επίσης ο Τρίγος που γίνεται το Σεπτέμβριο, πάλι είναι αναγνωρισμένο ότι το κάνουν μόνο οι Θρακιώτες. Και όπως και η Βαρβάρα, με τον τρόπο που την κάνουμε, είναι ένα θρακιώτικο έθιμο, το οποίο το αναβιώνουμε 4 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο και συναντούμαστε με τα μέλη μας σε κλειστό χώρο περισσότερο και φυσικά λέμε και τα αντίστοιχα για την Αγία Βαρβάρα. Τώρα, ο σύλλογός μας διατηρεί χορευτικά τμήματα τα οποία είναι τα πρώτα, ο χορός είναι ο πρώτος, η πρώτη επαφή με το σύλλογο στην ουσία. Τα μικρά παιδιά που τα φέρνουν θρακιώτισσες και όχι μόνο θρακιώτισσες, όσοι προτιμούν το σύλλογό μας, έρχονται εδώ για να μάθουν χορούς από όλη την Ελλάδα. Μαθαίνουμε τα πάντα, δεν κάνουμε μόνο θρακιώτικα, μαθαίνουμε από όλους τους προσφυγικούς και τους ντόπιους συλλόγους και νομίζω ότι αυτό μας χαρακτηρίζει κιόλα από την πρώτη μέρα της ίδρυσής μας, ότι μαθαίνουμε στα παιδιά μας όλους τους χορούς της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα διατηρούμε μια βιβλιοθήκη η οποία αυτή τη στιγμή αριθμεί 1850 τίτλους περίπου βιβλίων και ένα αρχείο το οποίο είναι γύρω στις 15.000 τίτλοι βιβλίων και αφορά αποκλειστικά τη Θράκη και είναι από ξένα πανεπιστήμια, από ξένες πρεσβείες, από αρχεία και το οποίο είναι κλειδωμένο, είναι στο σύλλογο και μπορεί να το επισκεφθεί μόνο κάποιος εντός του σύλλογου. Δηλαδή μπορεί να μπει στον υπολογιστή μας μέσω του σκληρού δίσκου ένας μεταπτυχιακός φοιτητής που ενδιαφέρεται γι' αυτό και να εντρυφήσει σε όλα αυτά που εμπεριέχονται σε 15.000 τίτλους βιβλίων που εμπεριέχονται στο σκληρό μας δίσκο. Όσον αφορά τη βιβλιοθήκη και τα θέματα. Τώρα, διατηρούμε πάρα πολλά φορεσιές. Έχουμε ένα βεστιάριο με 150 φορεσιές, από τις οποίες οι 30 είναι σχεδόν αυθεντικές. Οι υπόλοιπες είναι φτιαγμένες σε αντιγραφή εδώ σε εμάς και με βάση αυτές
μπορούμε να τις δείξουμε και στα παιδιά και τις δείξαμε και στα σχολεία που έρχονται και τους λέμε και ορισμένα πράγματα για το τι σημαίνει το κάθε πράγμα που έχει πάνω η μια φορεσιά, είτε γυναική είτε αντρική. Τα εκθέματα μας αφορούν, έχουμε έγγραφα από πρικοσύμφωνα, από απολυτριώσεις περιουσιών, από ενδεικτικά σχολείων, από νηπιαγωγεία, από δημοτικά και από γυμνάσια που ήταν στην περιοχή που ζούσαν οι πρόγονοί μας. Και επίσης έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα, είτε οικιακά, είτε αγροτικά, που εκτίθενται εν μέρη μέσα στο Σύλλογο, σε ένα μικρό εκθετήριο, το οποίο βγάζουμε και βλέπουμε και κεντήματα, πρίκες, αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι δικοί μας και όλοι οι σπουδαίοι πρόγονοί μας, οι οποίοι με το τίποτα κατόρθωσαν να επιζήσουν και εδώ στη νέα πατρίδα. Αυτό που μας ρωτάνε τα παιδιά συνήθως και που τους επισημαίνουμε είναι ότι πώς μπορούσαν οι δικοί μας, χωρίς να έχουν χρήματα στα χέρια τους, να είναι αυτάρκης όσον αφορά τα προϊόντα που παρήγαν και ανταλλάσσαν μεταξύ τους για να συμπληρώνουν τη διατροφή τους, και πώς μπορούσαν και τα συντηρούσαν χωρίς να υπάρχουν ψυγεία, και όλοι οι ευρηματικοί τρόποι, όλοι οι αρχαίοι μας πρόγονοι χρησιμοποιούσαν για να μπορούν να συντηρούν τα τρόφιμα κτλ. Εντυπωσιάζονται πάρα πολύ τα παιδιά όσον αφορά τη συντήρηση των τροφίμων. Ένα άλλο που τους κάνει μεγάλη εντύπωση είναι τα ιδιόχειρα παιδικά παιχνίδια που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας για να διασκεδάζουν τα μικρά τα παιδάκια και να τα απασχολούν. Και αυτό τους κάνει μεγάλη εντύπωση, πόσο ευρηματικοί ήταν οι πρόγονοί μας. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν σε όλες τις επισκέψεις. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά, τα οποία ενώ έρχεται ένα γκρουπ 30 ατόμων και νομίζω ότι τα 20 δεν ενδιαφέρονται και μετακινούνται μέσα στον χώρο του συλλόγου, εν τούτης νομίζω ότι εμπεδώνουν αυτά που λέμε και τις ιστορίες των προγόνων μας και τα ζόρια που τραβήξαμε, τον ξεριζεμό και την εγκατάσταση στη νέα πατρίδα. Για τη χρονιά τη φετινή, που είναι τα 100 χρόνια μνήμης από την καταστροφή, την εθνική καταστροφή του 1922, έχουμε προγραμματίσει πάντα και όλη αυτή τη διετία που λόγω COVID οι σύλλογοι ήταν ανενεργοί, εμείς πάντα προγραμματίζαμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Βέβαια, στο διατάφτα δεν μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε, είτε λόγω έλλειψης χρημάτων, γιατί δεν λειτουργούμε και δεν έχουμε οικονομική ευρωστία αυτό το διάστημα, αλλά είτε λόγω των απαγορεύσεων που μας επέβαλε το πρωτόκολλο για το COVID-19. Η φετινή χρονιά έχουμε προγραμματίσει πάρα πολλές δράσεις. Η πρώτη μας ξεκινάει μεθαύριο το Σάββατο στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας, όπου έχουμε μια ομιλία για τη γενοκτονία του θρακικού ελληνισμού, η οποία είναι άγνωστη σε πολλούς και σε μένα και σε άλλους, μέχρι πρότινος ήταν άγνωστη, και η οποία προσπαθούμε να την αναγνωρίσουμε και να την εντάξουμε, και πιστεύουμε ότι αυτό πιστεύουν και οι Μικρασιάτες. Οι υπόλοιποι βέβαια προχωρήσαν πολύ πιο μπροστά από όλους μας και αναγνωρίστηκε εν μέρη η γενοκτονία τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι με κοινές δυνάμεις, αν θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής από κοινού και παγκόσμια. Η πρώτη μας ομιλία λοιπόν είναι για το θέμα της γενοκτονίας του θρακικού ελληνισμού. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενδιάμεσα στη χρονιά, και επίσης θα κορυφώσουμε Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, όπου και στις 15 Οκτωβρίου συμπληρώνονται ακριβώς τα 100 χρόνια του ξεριζωμού των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, και μέσα στον Οκτώβριο θα γίνουν πάρα πολλές δράσεις, εκθέσεις, μια μεγάλη έκθεση προετοιμάζουμε, τόσο φωτογραφικά, τόσο με αντικείμενα και με εκκλησιαστικά αντικείμενα που έφεραν οι πρόσφυγες από τις αλυσμόνες της πατρίδες. Για να μην σας κουράζω όλους άλλο,
Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης και είμαστε δεκτοί και αποδεκτοί σε όλα και ανοιχτοί σε όλα να μπορέσουν να έχουν σχολεία και να μάθουν για το σύλλογό μας και για την προσφυγιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όποιος έχει κάποια ερώτηση και κάποια πορεία νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πασχαλίδη. Σας ευχαριστούμε όλους που όντως είχατε μάλλον τη δυνατότητα να μας παρουσιάσετε συνοπτικά το πόσο πολυδύναμη είναι η σύλλογή σας πέρα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση. Σίγουρα η εκπαιδευτική δράση αυτή είναι μια αφετηρία η οποία θέλουμε να έχει συνέχεια και τις επόμενες χρονιές. Θα σταθώ και σε κάτι το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Εννοείται ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης, φαντάζομαι και η Περιφέρεια, είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες ιδέες, ούτως ώστε να το οριμάσουμε. Να τις οριμάσουμε και γιατί όχι να τις πραγματοποιήσουμε. Φωτεινή, αν θέλεις κλείσει λίγο το μικρόφωνο. Αν μου επιτρέπεις, ήθελα κάτι να πω. Ναι, απλώς μετά να δώσουμε το λόγο για κάποιες ερωτήσεις αν έχουν οι εκπρόσωποι του τύπου. Λίγο στον κύριο Πασχαλίδη θέλω να απαντήσω. Καταρχήν συμφωνώ, νομίζω και όλοι συμφωνούμε εδώ σήμερα ότι όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για την αναγνώριση γενοκτονίας, για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων, της Ανατολής, της Καθημάς Ανατολής. Και επίσης να πω ότι έτσι επ' ευκαιρία, επειδή χθες ήταν ακριβώς το Μαύρο Πάσχα των Φρακετών, όπως λέγεται, η 6η Απριλίου, η εκδήλωσή μας χθες στο Πανεπιστήμιο ήταν αφιερωμένη στους Φρακιώτες Μικρασιάτες. Έτσι. Για το λόγο ακριβώς της επαιτίου αυτής το Μαύρο, που είναι το Μαύρο Πάσχα των Φρακετών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, για την επισήμανση. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω όλους και τους τρεις συλλόγους οι οποίοι δεν μπορούσαν σήμερα να είναι μαζί μας, να πούμε ότι σε αυτή τη δράση συμμετέχει και η Εύξηνος Λέσχη Κοζάνης, ο Χορευτικός Όμιλος Αντάμωμαν και ο Σύλλογος, ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους του τύπου, αν έχουν κάποια ερώτηση, κάποια διευκρίνηση, είτε εγώ, είτε η Αντιπεριφερειάρχης, είτε οι εκπρόσωποι των συλλόγων. Για να σας βοηθήσω εγώ σε αυτό, συγγνώμη που παίρνω το λόγο, από ό,τι έχω δει, έχει γίνει εγγραφή για να παρουσιαστεί στα μέσα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια ερώτηση, αν κρίνω. Οπότε, νομίζω ότι θα παρουσιαστεί. Αν θέλετε και εσείς να βγάλετε κάποιο δελτίο τύπου στη συνέχεια, να συμπληρώσει ουσιαστικά το βίντεο το οποίο θα δημοσιοποιηθεί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν ήξερα τη διαδικασία, γι' αυτό και απίθυνα την πρόσκληση. Οπότε, μπορούμε να κάνουμε μία αποφώνηση. Ξαναθυμίζω έτσι πολύ συνοπτικά ότι η δράση αυτή του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γνωρίζω την ιστορία του προσφυγικού ελληνισμού μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Ξεκινάει φέτος με αφορμή τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Απευθύνεται και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. 7 σύλλογοι του νομού μας, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Κοζάνης, ο Χορευτικός Όμιλος Αντάμωμαν, ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας, η Εύξηνος Λέσχη Κοζάνης, ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας, η Θρακική Εστία Εορδέας και ο Ποντιακός Σύλλογος Τσοδηλίου και Περιχώρων έχουν οργανώσει εκπαιδευτικές δράσεις. Υπάρχουν οι εκπαιδευτικές δράσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι όποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να μπουν, να δουν τις δράσεις, να δουν τα στοιχεία επικοινωνίας. Και θυμίζω αυτό το οποίο νομίζω συμφωνήσαμε όλοι, ότι ξεκινάμε με αυτή τη δράση ως αφετηρία και στο μέλλον τη συνεχίζουμε ή και τη συμπληρώνουμε και με άλλες. Κυρία Δαδαμόγια, έτσι, ο τελικός λόγος σε εσάς.
μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι και να πω είναι πολύ λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις όλων των εκπροσώπων των συλλόγων, για την έντονη δραστηριότητα που έχουν, για την οργάνωσή τους, αλλά κυρίως για την προθυμία να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Ως περιφερειακή αρχή, όχι απλώς οφείλουμε, αλλά και επιθυμούμε ιδιαίτερα να στηρίξουμε το έργο σας. Είστε φορείς πολιτισμού, αλλά είστε και πολύτιμοι συνεργάτες στη διαμόρφωση πολιτικών σχεδιασμών σε θέματα πολιτισμού. Θα κρατήσω τη λέξη συνέργειες του κυρίου Μαυρίδη. Συνέργειες μεταξύ μας, έτσι ώστε να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, γιατί τέτοιες οργανωμένες δράσεις δημιουργούν και προϋποθέσεις εξωστρέφειας. Οπότε θεωρώ πως το ένα φέρνει το άλλο και μέσα από τη συνεργασία μας μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο μεγάλες εμβέλειες δράσεις και να βγάλουμε προς τα έξω όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στην τοπική κοινωνία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκλησή σας να συμμετέχει η Περιφέρεια σε όλο αυτό και να το στηρίξει. Και σαφώς επιθυμώ να συμμετέχω και η ίδια σε κάποιες από τις δράσεις αυτές μαζί με τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε όλους. Όλους από καρδιάς για την άμεση ανταπόκριση όταν έγινε η πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και τους δύο φορείς. Να είστε καλά.